Η ζωή μας δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Έχει ανηφοριές, κατηφοριές, δύσβατα και απρόσιτα μονοπάτια. Μπορεί πολλές φορές να μας φαίνονται ανυπέρβλητα τα εμπόδια και να κάνουμε πίσω. Λάθος αν συμβεί αυτό. Όσο επώδυνα και αν είναι, πρέπει με δύναμη ψυχής να σταθούμε στα πόδια μας και να προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε. Όλα μπορούν να γίνουν, αρκεί όμως να το θέλουμε. Τίποτα δεν μας χαρίζεται στη ζωή και κάπου υπάρχει ένα φως για όλους μας. Πέρασαν 2 χρόνια δύσκολα και πόδινα στην εξορία μου. Μπορεί πολλές φορές να λύγησα, αλλά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος όταν θέλει να νικήσει έχει μεγάλη δύναμη μέσα του και μπορεί να τα καταφέρει. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση για 2 χρόνια να δέχεσαι ψυχολογική βία σε εργασιακό και προσωπικό επίπεδο. Πίστευαν ότι θα το βάλω στα πόδια και θα χόρευαν. Δεν τα κατάφεραν όμως. Πίστευα βαθιά μέσα μου ότι γρήγορα θα αλλάξουν τα πράγματα. Η αισιοδοξία μου μεγάλωνε μέρα με τη μέρα προσμένοντας τα καλύτερα. Όλα έγιναν γρήγορα και χωρίς να αντιληφθεί κανείς τίποτα. Η διοίκηση της εταιρείας στην περίοδο αυτή, όπως μάθαμε αργότερα, δεχόταν καταγγελίες για τα τεκτενόμενα των δήθεν εξυγιαντών της επιχείρησης. Αθόρυβα και μεθοδευμένα, βρήκε τον νέο μας διευθυντή. Μετά από λίγες μέρες με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε: «Η διοίκηση γνωρίζει ποιος είσαι και τι μπορείς να προσφέρεις στην εταιρεία. Αύριο θα έχω τον διορισμό σου ως προϊστάμενος λογιστηρίου και πιστώσεων». Τον ευχαρίστησα και ένα δάκρυ χαράς αργοκύλησε στο πρόσωπό μου. Υπέφερα πολλά, αλλά με εργατικότητα, επιμονή και υπομονή ήρθε η ανταμοιβή μου. Αυτή είναι η κατάθεση ψυχής του Γιώργου Σαρδέλη. Είναι ένα ξετυλίγι το κουβάρι της ζωής και μοιράζεται με τον κόσμο πολύ γενναιόδωρα δύσκολες στιγμές, προσωπικές, πολύ προσωπικές στιγμές του, με μοναδικό σκοπό να εμπνεύσει, να βοηθήσει και κυρίως να χαρίσει την ελπίδα σε όσους νομίζουν πως η ζωή τους τελείωσε ή σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουν. Και θέλω και να διαβάσω και ένα δύστιχο εξαιρετικό του Γιάννη Ρίτσου που αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα, όπου λέει: «Πιστεύω πως η πρώτη δικαιοσύνη είναι η σωστή διανομή του ψωμιού». Αυτός ήταν ο Γιάννης Ρίτσος, ένας αγωνιστής και ανθρωπιστής. Είστε κι εσείς ανθρωπιστής, κύριε Γιώργο, και ιδεαλιστής. Και αυτό σπανίζει στις μέρες μας. Συνήθως υπάρχει ιδιοτέλεια και κοιτάμε πρώτα πώς θα τακτοποιήσουμε τη δική μας ζωή και ύστερα των άλλων.